ότι λέμε καλημέρα, κυρία Λίτσα, δεν το πιστεύω. Ήμουν έτοιμη να πω καλό απόγευμα. Εγώ γιατί... πάλι δεν έπαψα να λέω καλημέρα, καλημέρα. Και... πάρτε το καφεδάκι σας και περιμένετε. Και πάντα τη διόρθωνα και της έλεγα, ναι, κυρία Λίτσα μου, πρέπει να πούμε καλό απόγευμα, γιατί γράφουμε πάντα τέτοια ώρα. Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά σήμερα μαζί σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτή η εκπομπή έχει αλλάξει. Είναι η τρίτη ζώνη και λέγαμε την κυρία Λίτσα. Είναι η τρίτη και τυχερή, ελπίζουμε. Θέλουμε να είστε μαζί μας όπως και το απόγευμα ήσασταν μαζί μας. Ήτανε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα βάλουμε τα δυνατά μας να κάνουμε πολύ καλή παρέα στον κόσμο. Όσο μπορούμε, θα είμαστε κοντά σας με χαμόγελο, με καλή διάθεση. Και εσάς ο κόσμος σας έχει συνηθίσει σε αυτή τη ζώνη, πρωί, κυρία Λίτσα, έτσι πρωί, δεν είναι? Το πρωί, ούτε και εγώ μπόρεσα να συνηθίσω το απόγευμα. Και πάντα μου έλεγε, μα τι να κάνω, πρέπει να λέω, να βγαίνω λίγο πιο μπροστά, να λέω για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί είχε συνηθίσει, κυρία Λίτσα, να ξεκινάει να σας φτιάχνει τη μέρα. Αυτό θα κάνει μέσα από την συχνότητα του FTS TV. Εμείς θα είμαστε ζωντανοί, θα έχουμε τους καλεσμένους μας, θα έχουμε τα θέματά μας. Να πάρουμε μία γεύση για το τι θα έχουμε σήμερα. Για να δούμε. Έχουμε πολύ δυνατή εκπομπή. Έχω και λίγο τράκο, όπως έχεις λίγο στο ζωντανό, μου αρέσει. Για να δούμε τα θέματά μας. Είναι ωραίο το ζωντανό. Καταρχήν, χθες είχαμε το 11ο live του Dancing with the Stars. Θα δούμε όλο το υλικό από τα παρασκήνια. Ο Σωτήρης Καραμίτσας ήταν εκεί. Και αυτή τη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε πολύ πιο χορταστικό Dancing with the Stars. Γιατί το παίζουμε πρώτοι.